Γεια σου, Γιάννη, τι κάνεις? Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Καλά. Έτοιμα την εκπομπή. Μια χαρά, όλα καλά. Και τα πράγματα τα έχουμε. Το τελικό είναι εδώ. Για να βραδέσω σε περιμένω. Βέβαια, το φίλ μας. Λοιπόν, πάμε πάνω. Πάμε. Πάμε σιγά σιγά πάνω. Ρεπέτικη ανθολογία με τον δάσκαλο Γιάννη Πολυκανδριώτη. Παρουσιάζει ρεμπέτικα, σμυρναϊκά και παραδοσιακά τραγούδια. Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε στον LGR, θα χτυπήσω μια πόρτα και θα ανοίξει η ρεμπέτικη ανθολογία έτσι ακριβώς όπως την ξέρει ο Γιάννης ο Πολυκανδριώτης. Αλλά μαζί του είναι και ένας πολύ πολύ καλός μου φίλος από τα παλιά. Γιάννη, καλησπέρα. Ευχαριστώ που μου επιτρέπεις να έρθω με την κάμερα της Διασποράς και να αποθησαυρίσω κάτι από τον πραγματικό θησαυρό που έχεις συλλέξει και να ξαναδώ τον Γιώργο, τον καλό μου φίλο. Γιώργο, είσαι καλά? Σας καλωσορίζουμε στο Λονδίνο και στο LGR. Χαρά μας. Με πολύ χαρά σας ξαναβλέπω. Να είστε καλά. Και εμείς με χαρά σας βλέπουμε, γιατί ξέρουμε ότι όλοι οι απόδημοι μας βλέπουν τώρα και να τους χαιρετήσουμε όλους με αγάπη από εδώ, από αυτό το πρόγραμμα που κάνουμε και από την εκπομπή. Και καλό θα είναι μέσω του εσάς να την ακούνε και εκείνοι, να έχουν μια εικόνα του ρεμπέτικου πιο βαθιά από ό,τι γνωρίζουν και αν γνωρίζουν. Διαδικτυακά μπορούμε να ακούσουμε αυτήν τη συχνότητα, αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή? Βεβαίως. Και πώς? Από το website το δικό μου, www.polykandriotis.com, και από το LGR και μέσω του LGR που είναι www.lgr.co.uk. Ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μίξη ελληνικά, κυπριακά και αγγλικά. Ο βροχερός καιρός του Λονδίνου εντωμεταξύ είναι ότι πρέπει για ρεμπέτικο. Ό,τι πρέπει, ό,τι πρέπει. Ζεστασιά, ρεμπέτικο πάει, ξέρεις, πάντα με τσιπουράκι, με ρακί, με ούζο, με οτιδήποτε και μπαζεδάκι και ακούν τα ρεμπέτικα. Θαύμα, γιατί τα κάνουμε το πρόγραμμά μας την ώρα αυτή που είναι κατάλληλη για την Ελλάδα να την ακούνε και στους απόδημους, να την ακούνε όλοι. Διέκοψα το πρόγραμμα, αλλά θέλω να μάθω πόσα χρόνια αυτό το πρόγραμμα υπάρχει στον αέρα του LGR. Έχει τώρα 5 χρόνια που είναι στον αέρα και θυμάμαι όταν συνάντησα τον Γιάννη, είμαστε φίλοι με τον Γιάννη, του λέω: Γιάννη, αφού παίζεις ρεμπέτικα, γιατί δεν έρχεσαι και στο σταθμό? Χρειάζεται ο σταθμός μια εκπομπή έτσι για να ακούνε και οι απόδημοι. Μου λέει, εντάξει, πολύ ευχαρίστω, θα έρθω στο LGR και έχει τώρα 5 χρόνια που βρισκόμαστε στον αέρα. Όλος ο κόσμος, ο ελληνισμός, μας αγκάλιασε με τέτοια ζεστασιά που αυτό θα μου μείνει στην ιστορία μου. Τώρα, ο Γιώργος, εκτός από πολύ καλός μουσικός παραγωγός, δημοσιογράφος, είναι και πολύ καλό αυτή, αλλά και πολύ καλός εκτελεστής. Δηλαδή, το μεράκι του είναι και να παίζει λίγο-λίγο. Για να παίζει και να τραγουδάει. Και να τραγουδάει. Αυτό που έχει ο Γιώργος το προτέρημα, το μεγάλο, είναι ότι τραγουδάει πάρα πολύ καλά με συγκρίση εδώ με την παροικία, με τους τραγουδιστές και όλους τους υπόλοιπους. Ελπίζουμε σύντομα μερικά τραγούδια του πατέρα του Γιάννη και δικά σου, Γιάννη, ακόμη. Μπορούμε να ηχογραφήσουμε καινούργιες επανεκτελέσεις. Και η πρώτη μετάδοση θα τα κάνει η Διασπορά και η Ελλάδα. Θα δώσουμε στην αρχή. Ωραία. Πες μου ένα αγαπημένο σου τραγούδι. Συννεφιασμένη Κυριακή, μοιάζεις με την καρδιά μου που έχει πάντα συννεφιά. Συννεφιά, Χριστέ και Χριστέ και Παναγιά μου. Πάντα μαζί. Το βαστήσαμε μαζί. Και την αγάπη μας σε όλο τον κόσμο, στον απότομο ελληνισμό. Βέβαια.